Ξύπνησα πρωί-πρωί, πλέον βάζω ξυπνητήρι. Βάζω ξυπνητήρι 9 η ώρα για να σηκώνομαι σιγά-σιγά, να ανοίγω την κάμερα, να μην σηκώνομαι αργά, να τα προλαβαίνω όλα και να μην χρειάζεται να αγχώνομαι και να τρέχω. Μια καινούργια μέρα, σηκώθηκα με πολύ όρεξη. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, πραγματικά. Σηκώθηκα με πολύ όρεξη. Γιατί το τελευταίο καιρό δεν είχα και πάρα πολύ όρεξη, δεν ξέρω. Μιλούσαμε αυτό το βράδυ και με την Αναστασία ότι έχουμε βαρεθεί στο σπίτι, η αλήθεια είναι. Εγώ έχω πέσει ψυχολογικά. Χθες ειδικά δεν ξέρω τι με χτύπησε. Και είχα βαρεθεί, ήθελα να ανοίξω την πόρτα να βγω έξω, δεν ξέρω, να πάω κάπου. Αλλά σήμερα ξύπνησα καλύτερα, ευτυχώς. Ήρθε το πρώτο δέμα το πρωί, δεν είναι με Χριστουγεννιάτικα. Ήθελα να είδα με τα Χριστουγεννιάτικα, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν με το δώρο σας. Το τελευταίο δώρο που θα σας κάνω στο giveaway, ενώ έχει ολοκληρωθεί το δώρο που θα σας κάνω και ήρθε και το τελευταίο πακέτο. Πρώτο του μήνα, όπως σας είπα, θα το δημοσιεύσω στο Instagram. Και περιμένω τώρα το δέμα από διάφανο. Μου κάνει εντύπωση που έχει καθυστερήσει, γιατί πρώτα παράγγειλα από διάφανο και μετά από 2 μέρες παράγγειλα από Eldeco και μου έχει έρθει πρώτα από Eldeco. Εύχομαι να μην καθυστερήσει από το διάφανο. Θα πάρω κανένα τηλέφωνο από Δευτέρα. Δηλαδή, αν δεν μου έρθει και Δευτέρα, γιατί Σαββατοκύριακο συνήθως δεν φέρνουν δέματα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τώρα και φέρνουνε. Καλά, Κυριακή σίγουρα δεν φέρνουν, πιστεύω. Δεν ξέρω αν το Σάββατο υπάρχει περίπτωση να μου το φέρουν, δηλαδή αύριο. Αλλιώς θα πάρω ένα τηλέφωνο στο διάφανο να δω πού βρίσκεται και πότε θα έρθει. Μου σχολίασε μια κοπέλα από κάτω από το βίντεο, τώρα πριν ξεκινήσω, ότι θέλει να δει πώς φτιάχνω το φρέντο καπουτσίνο. Αν πιω φρέντο καπουτσίνο, παίρνω δεκαφεϊνέ. Οπότε δεν έχω δεκαφεϊνέ εγώ αυτή τη στιγμή στο σπίτι να σας δείξω. Θα πάρω και θα σας δείξω πώς το φτιάχνω. Θα πάρω και καφέ δεκαφεϊνέ και σε κάποιο βίντεο θα σας δείξω. Δεν ξέρω πότε θα βγω το σπίτι να πάω στο σούπερ μάρκετ, αλλά αυτές τις μέρες θέλω να βγω. Δεν έχω βγει ούτε για σούπερ μάρκετ. Έχω βγει 2 φορές μόνο. Όσο καιρό καθόμαστε μέσα και έχω πάει και τις 2 φορές στα πεθερικά μου. Δεν έχω πάει, παιδιά, πουθενά αλλού. Αλήθεια σας λέω, ούτε σούπερ μάρκετ. Πηγαίνει ο Κωστής μου. Οπότε θέλω αυτές τις μέρες να βγω, να πάω ένα σούπερ μάρκετ, να πάω στο Ρέθινο. Δεν θέλω να πάω εδώ. Θα πάω στο Ρέθινο σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ να περάσει λίγο η ώρα μου. Και θέλω να πάω και στη Μόκα. Έχει μέσα μπαχαρικά, έχει διάφορα και θέλω να πάω να πάρω κάποια πράγματα. Έχει και ήδη σαχαροπλαστικές και θέλω να πάω να πάρω κάποια πράγματα για τώρα τις γιορτές, να ξεκινήσω τα μελομακαρονά μου, τις κουραμπιέδες μου και όλα αυτά και άλλα γλυκά που σας έχω πει. Οπότε έχω δουλειές να κάνω στο Ρέθιμνο, δεν θα πάω μόνο για σούπερ μάρκετ. Οπότε εγώ σήμερα, αφού μου ζητήσει να σας δείξω κάποιο καφέ, θα σας δείξω πώς φτιάχνω το καπουτσίνο. Θα πιω καπουτσίνο σήμερα. Μου έχει χτυπήσει τώρα τελευταία και θέλω να πιω ένα καπουτσίνο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οπότε θα σας δείξω πώς φτιάχνω το καπουτσίνο, θα σας τα λέω αναλυτικά. Και όταν πάρω και καφέ, δεκαφεϊνέ, να σας φτιάξω φρέντο καπουτσίνο, να δείτε πώς τον φτιάχνω. Πάμε να σας δείξω τον καφέ και μετά θα κάτσω να τα πούμε. Θα βάλω σε ένα μπρίκι να ζεστάνω νερό και θα σας πω στη συνέχεια τι κάνω. Είναι πολύ απλό. Εγώ έχω πάρει από τα Lidl, αυτή είναι εδώ την μηχανή, βλέπετε και τη μάρκα του Lidl, είναι αυτή εδώ η μηχανή που κάνει αφρόγαλο και τις ενδείξεις πώς θέλετε να σας βγάλει το αφρόγαλο. Θα βάλω το γάλα, φτάνει τόσο. Θα επιλέξω αυτό που θέλω από εδώ πέρα, θα το κάνω πιο αφρόδες εγώ, αυτό εδώ. Και αυτό όπως βλέπετε εδώ γυρίζει, ζεσταίνεται και το χτυπάει και... Ωραία, αυτό είναι έτοιμο, σταματάει μόνο του. Δεν το σταματάω εγώ όταν θέλω, ας πούμε, είναι έτοιμο. Βέβαια, αν το σηκώσεις, θα σταματήσει. Και θα βάλω μέσα στην κούπα αυτά εδώ τα φακελάκια. Είναι καπουτσίνο δεκαφεϊνέ, όπως τα βλέπετε. Πίνω δεκαφεϊνέ μόνο γιατί με ενοχλεί στο στομάχι ο κανονικός καφές. Θα το βάλω όλο. Πέρυσι έβαζε το μισό, δεν ξέρω γιατί μου φαινόταν βαρύς, αλλά πλέον τον έχω συνηθίσει. Και θα βάλω ζάχαρη. Θα βάλω 3 κουταλιές. Εγώ θέλω αρκετή ζάχαρη στον καφέ. Βάζω ζαχαρίνη, δεν βάζω κανονική ζάχαρη. Και νερό όσο θέλω. Το υπολογίζω για να μπει και το γάλα. Δηλαδή εδώ είναι καλά. Να κατέβω, να λιώσει καλά και η ζάχαρη και ο καφές. Και τώρα θα βάλω το γάλα. Βλέπετε ότι πέφτει στην αρχή σκέτο γάλα, όχι αφρός. Και έτοιμος και ο αφρός. Έχει κι άλλο μέσα, εγώ θα το ρίξω όλο. Μου αρέσει το γάλα πολύ στον καφέ.
και θα βάλω από πάνω ό,τι θέλω, ή κανέλα ή κακάο. Εγώ έχω πάρει αυτά εδώ από τα τζάμπο, τα γεμίζω και βάζω στο καπουτσίνο. Εδώ μέσα έχω βάλει εγώ κακάο. Και έτοιμος ο καφές, παιδιά, και η κούπα είναι πάρα πολύ ωραία, από IKEA είναι, και είναι έτοιμος. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, να πάρετε και εσείς καπουτσίνο, ό,τι γεύση θέλετε και να τον φτιάχνετε, είναι πανεύκολος. Μπορείς να βάλεις, εάν έχεις, και marshmallow πάνω στον καφέ, δείτε. Αλλά να μην έχεις βάλει ζάχαρη, γιατί θα γίνει πολύ γλυκός. Εγώ θα το αφήσω, εμένα μου αρέσει η ζάχαρη, εγώ θα το αφήσω να δω πώς θα βγει κιόλας. Τα πήρα χθες, γιατί τα χρειάζομαι για τώρα τις γιορτές, δεν θα σας πω, θα δείτε. Έτοιμο και το καφετάκι μου. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι έχει γίνει με την παπλωματοθήκη, γιατί έχει γίνει ολόκληρο μπέρδεμα. Είναι η πρώτη φορά, βασικά η δεύτερη φορά, που πάω σε καθαριστήριο και δεν την πήγα για να μου πλύνουνε την παπλωματοθήκη, γιατί μου το έγραψε μία από κάτω ότι και καλά δεν έχει πλυντήριο, γιατί την πήγε σε καθαριστήριο. Την πήγα για να μου τη σιδερώσουν, παιδιά, γιατί είναι τεράστια. Πήγε με τέρμα σήμερα το πρωί να την πάρει, για να την βάλω να την δείτε κι εσείς. Εγώ δεν πολύ βιάζομαι τόσο να την βάλω, να σου πω την αλήθεια, αλλά επειδή μου το ζητήσατε μερικές κοπέλες και την ξέχασε. Έτσι, μητέρα μου, ότι την ξέχασα, λέει, να την σιδερώσει, και άνοιξα, λέει, χθες την πρέσα και ξέχασα να τη σιδερώσει και να τη σιδερώσει, λέει, τώρα κατευθείαν. Έβαλα εγώ μέσα για τα marshmallow, τώρα τι θα γίνει εδώ. Ένα θεός το ξέρει. Θα πιω το καφεδάκι μου και μετά θα σηκωθώ να φτιάξω τα μπισκότα που μου παράγγειλε η λαμπρινή, η κοπέλα που μου έστειλε χθες μήνυμα. Να τα αφήσω να κρυώσουν και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσω από σήμερα. Μάλλον θα τα ξεκινήσω από αύριο. Σήμερα τι, τα θέλει 1η του Δεκέμβρη. Σήμερα είναι 27. Ναι, θα τα φτιάξω αύριο. Σήμερα θα φτιάξω μόνο τα μπισκότα να κρυώσουν και αύριο θα τα στολίσω με την ζαχαρόπαστα. Πρέπει να τα τυλίξω κιόλας, να τα δέσω με κορδονάκι. Και εσείς μπορείτε να τα κάνετε, να τα δείτε και να τα φτιάξετε τώρα που καθόσαστε σπίτι, για να κερνάτε τις γιορτές, αν σε περίπτωση έρθει κανείς στο σπίτι σας. Αλλά να μην λέμε ψέματα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι θα γιορτάσουμε τις γιορτές κανονικά στα σπίτια μας. Δεν νομίζω δηλαδή κανονικά. Εμείς καθόμαστε οικογενειακώς. Δεν έρθει κανείς. Δηλαδή, μόνο αν έρθουν τα πεθερικά. Αυτοί μαζευόμαστε, δηλαδή δεν έρχονται θείοι, γιαγιάδες, παππούδες και αυτά. Μαζευόμαστε μόνο εμείς και τα πεθερικά μου. Από τότε που αραβωνιάστηκα, το δέμα που ήρθε πριν που σας είπα. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Είναι τέλεια αυτά που σας πήρα. Απομονώ να στολίσω πραγματικά και τους έχετε στα στολίδια. Και τα είδε και ο Κωστής και του αρέσανε πάρα πολύ. Και τα κοιτούσα και λέω: άντε να στολίσω, άντε να στολίσω. Θέλω πάρα πολύ να στολίσω. Αλλά περιμένω και τα δεντράκια μου έχουν μείνει τώρα και κάποια διακοσμητικά. Περιμένω τα δεντράκια, ο Πατρίχα. Περιμένω τα δεντράκια και περιμένω και τα λουλούδια που θα μπουν στο δέντρο. Σκέφτομαι εγώ τώρα. Σκέφτομαι. 1η του μήνα να βάλω το δέντρο, να αρχίζω να το στολίζω. Γιατί έλεγα να σας κάνω δύο διαφορετικά βίντεο, αλλά δεν θα σας κάνω δύο διαφορετικά βίντεο τελικά. Γιατί έχω σκεφτεί πώς θα τα κάνω, οπότε δεν θα πάρει πολύ ώρα το βίντεο. Θα πάρει μόνο πολύ ώρα το δέντρο, αλλά δεν θα σας τραβάω συνεχόμενα, γιατί μπορεί το δέντρο να το στολίζω και δύο ώρες πολύ ο λόγος. Σκεφτόμαι να σας το κάνω διαφορετικά. Ένα βίντεο που θα στολίζω το σπίτι, πώς θα το διακοσμήσω, και ένα βίντεο πώς θα στολίζω το δέντρο. Αλλά αφού θα είναι σε γρήγορη κίνηση, θα σας το κάνω μαζί. Ένα βίντεο. Ναι, καλύτερα είναι. Η πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη θα είναι λίγο κουραστική, να το πω, αλλά θα είναι ευχάριστη, γιατί θα πρέπει να στολίσω, θα πρέπει να κάνω μαλαμακάρονα και κουραμπιέδες, και δεν τα κάνω λίγα, παιδιά. Εμείς κάνουμε αρκετά. Κουραμπιέδες μου αρέσουν περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Εσάς τι σας αρέσει, μαλαμακάρονα, κουραμπιέδες? Τώρα νομίζω τα έχω βάλει ίσα. Δηλαδή δεν ξέρω, μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Παλιά εγώ δεν έτρωγα τόσο τους κουραμπιέδες, γιατί είχαν την άχνη και γινόσουνα χάλια και έλεγε τόσο πολύ ζάχαρη και δεν τους έτρωγα καθόλου. Από τότε που έχω αρχίσει και τους φτιάχνω εγώ, είναι τέλειο, αλήθεια σας λέω, τους πετυχαίνω κάθε φορά και μου το λένε όσοι τρώνε ότι είναι πάρα πολύ ωραία και βάζω και αμύγδαλο μέσα και είναι φανταστική. Οπότε θα δείτε τα βίντεο που θα κάνω, είναι πολύ εύκολο να κάνετε κουραμπιέδες, δεν είναι δύσκολο. Θα δείτε, θα μυρίσει το σπίτι Χριστούγεννα όταν κάνω το μελομακάρονο και τις κουραμπιέδες. Αυτά! Η γιαγιά μου πρέπει να είναι μισό, πάει κόρονα.
Έτρεχα για να πάω πάνω γιατί έπαιζε την κόρνα η γιαγιά μου, μου έφερε ένα γράμμα. Απλά η γιαγιά μου βιάζεται κιόλας, δεν είναι να περιμένει πολλή ώρα. Και βγήκα έξω και το πήρε. Έχουμε μάθει την κόρνα της πλέον. Το πρωί το κατεβαίνει, κατεβαίνει κάθε πρωί 8 η ώρα, γύρω στις 8-8.30. Έχει κατεβεί. Και όποτε περνάει το σπίτι, χτυπάει την κόρνα. Εμείς την έχουμε μάθει την κόρνα. Εντάξει, η γιαγιά κατέβηκε στο πέραμα, ας πούμε. Και όταν φεύγει, ξαναχτυπάει πάλι την κόρνα. Εντάξει, η γιαγιά πήγε, ας πούμε, στο χωριό. Ανεβαίνει πάνω. Και άρα ξέρουμε πότε ανεβαίνει και πότε κατεβαίνει. Και έχουμε μάθει την κόρνα. Δηλαδή, άμα την παίξει 3-4 φορές, καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγω έξω, γιατί με θέλει ή εγώ ή η μητέρα μου. Τι ωραία που δεν θα ψήσω σήμερα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, μισό ήδη πέρα είναι φορτηγό και νομίζω ακούγεται σίγουρα. Εν τω μεταξύ, μου στέλνουν, τώρα μου ήρθε, μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα για το Black Friday. Δεν με αφήνουν ήσυχοι, δεν θέλω να πω στη διαδικασία να ψωνίσω. Και μου στέλνουν, τώρα μου στέλνουν το ντεκόρ. Μου στέλνουν 80% έκπτωση. Μου στέλνουν χθες από κάποιες εταιρείες σε φορά. Δεν ξέρω, παιδιά, γίνεται ένας χαμός με το Black Friday και πιστεύω ότι έχει καλές τιμές. Και με ρώτησε και μια κοπέλα, να πω τι πιστεύω για το Black Friday. Θα σας πω. Πιστεύω ότι ειδικά φέτος με το Black Friday, έτσι πως είναι τα πράγματα, που είναι κλειστά τα μαγαζιά και είναι ανοιχτά μόνο για e-shop, παραγγελίες μέσω ίντερνετ, όσοι έχουν e-shop, πιστεύω ότι οι τιμές είναι καλές. Είναι πολύ καλές, πιστεύω, οι τιμές. Θα πάρουν πολύ καλά τα e-shop. Έχουν πάρει φωτιά, πιστεύω. Γιατί τα περισσότερα μαγαζιά, όπως σας είπα, είναι κλειστά. Είναι και τα συγκεκριμένα κλειστά. Οπότε αναγκαστικά θα ρίξουν τις τιμές για να έχουν περισσότερη δουλειά και ό,τι χάσανε να τα κερδίσουν τώρα και στο Black Friday. Πιστεύω εγώ. Τις προηγούμενες χρονιές, όπως σας είχα ξαναπεί σε ένα βίντεο, είχα πάρει ένα σίδερο. Το πιστεύω αυτό πραγματικά, αλλά μου είπε μια κοπέλα ότι δούλευε σε μαγαζί με ηλεκτρικά, νομίζω. Σε ένα μαγαζί ηλεκτρικά, δεν ξέρω. Και μου είπε ότι όντως οι τιμές Black Friday ισχύουν και ότι δεν είναι μούφα, ας πούμε, και δεν δίνουν ελαττωματικά πράγματα. Εγώ θα επιμείνω. Συγγνώμη, αλλά εγώ θα επιμείνω και το πιστεύω. Δεν λέω ότι όλα που δίνουν είναι ελαττωματικά. Μπορεί εμένα να μου έτυχε το ελαττωματικό σίδερο, γιατί όπως σας ξαναείπα, αυτό το σίδερο που πήρα εγώ είναι Philips και το διαφημίζει ακόμα στην τηλεόραση και έχω ακούσει ότι είναι από τα καλύτερα σίδερα. Εγώ, παιδιά, όταν το πήρα και το έβαλα μπροστά και σιδέρωσα, δεν μου σιδερώνει την κάτω πλευρά. Δεν είναι λογικό. Κάνει η αρχική του τιμή είναι 400 ευρώ και το πήρα εγώ 200, να μην σιδερώνει την κάτω πλευρά. Παιδιά, δεν σιδέρωνε καθόλου. Καθόλου. Όταν σου λέω καθόλου, καθόλου. Σιδέρωνα την πάνω πλευρά και ούτε την πάνω πλευρά δεν ήταν τελείως σιδερωμένο και το γυρνούσα την άλλη και ήταν τσαλακωμένο. Οπότε είμαι 100% σίγουρη ότι πήρα ελαττωματικό σίδερο. 100% σίγουρη. Πρώτον, όπως σας είπα, λείπαν τα γράμματα. Η κοπέλα βέβαια μου είπε ότι μπορεί να ήταν εκθεσιακό. Δεν γίνεται σίδερο που το είχα 2 χρόνια και πόσα ρούχα να σιδερώσω, γιατί είμαι εγώ και ο Κωστής. Δεν έχω ούτε παιδιά ούτε τίποτα και σιδέρωνα μία φορά στις 15 μέρες, ας πούμε. Γλυκά και πλακέτα. Και από την αρχή, όπως σας είπα, δεν μου σιδερώνα σωστά. Από την πρώτη μέρα που το έβαλα στην πρίζα. Δεν ξέρω τι να σας πω με τις ηλεκτρικές συσκευές. Πραγματικά, πάρε ρούχα, πάρε καλλιτικά, πάρε δεν ξέρω τι, αλλά μην πάρεις ηλεκτρική συσκευή. Παιδιά, ο καφές είναι πάρα πολύ ωραίος. Φανταστικός. Πόσες φορές σας λέω στο βίντεο, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας έχω ζαλίσει, το ξέρω. Πριν τα βίντεο, δεν το έλεγα. Αυτό το πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το λέω στην καθημερινότητά μου. Αλλά νομίζω ότι μου έχει βγει στα βίντεο από το track που είχα από την αρχή. Έλεγα πάρα πολύ και πάρα πολύ και πάρα πολύ. Από το track πιστεύω και μου έχει μείνει. Στην καθημερινότητά μου δεν το λέω. Το λέω όταν ανοίξω την κάμερα. Και πω κάτι, θα πω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στην καθημερινότητά μου δεν θα το πω. Δεν ξέρω γιατί μου έχει βγει έτσι. Όποτε ανοίγω την κάμερα θα πω πάρα πολύ, πάρα πολύ 50 φορές. Αν με μετρήσετε, ειδικά στο βίντεο που σας έδειχνα τις παπούτσες και τις τσάντες και μου το γράψαν και από κάτω, παίζει να το πω πάνω από 100 φορές το πάρα πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί το track και δεν ξέρω γιατί, πραγματικά. Με το καφεδάκι μου θα κάνω ένα τοστάκι να το φάω γιατί δεν έχω φάει τίποτα. Και εμείς θα τα πούμε σε λιγάκι. Και αφού ήπιε το καφεδάκι μου και έφαγα το τοστάκι μου, ήρθε η ώρα να κάνω τα cookies. Θα τα βάλω όλα στο κάτω του μίξερ
Και θα πάω να τα χτυπήσω πάνω στην μητέρα μου που έχει μίξερ, γιατί εγώ όπως σας έχω πει δεν έχω μίξερ. Και θα μου πεις πώς γίνεται αυτό που κάνεις τόσα γλυκά και είσαι ζαχαροπλάστης και δεν έχεις μίξερ, ναι. Θέλω να πάρω ένα συγκεκριμένο μίξερ, οπότε δεν είναι ώρα ακόμα γιατί είναι αρκετά ακριβό. Και κάποια στιγμή θα το πάρω και αυτό. Προτιμώ να πάρω το μίξερ που θέλω, το συγκεκριμένο, παρά να δώσω ας πούμε 300-400 ευρώ και να πάρω ένα που δεν μου κάνει ή δεν θέλω αυτό το συγκεκριμένο. Θα το πάρω όταν, γιατί είναι αρκετά ακριβό. Υπάρχουν καλύτερα μίξερ, πιστεύω εγώ, από Kenwood. Είναι η εταιρεία KitchenAid. Είναι μακράν η καλύτερη εταιρεία για εμένα. Έχω χρησιμοποιήσει στη δουλειά και είναι πολύ γερά μίξερ και θέλω να πάρω αυτό το συγκεκριμένο. Οπότε κάνω υπομονή. Έτσι όμως δεν βιάζομαι και πολύ να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν κάνω και κάθε μέρα γλυκά. Και όταν κάνω θα παίρνω ή τις πεθεράς μου που είναι Kenwood και είναι πιο καλό είναι από τις μητέρες μου και πιο μεγάλο. Οπότε θα παίρνω ή τις πεθεράς μου ή τις μητέρες μου. Και τώρα που θα κάνω και τις κουραμπιέδες θα πάρω τις πεθεράς μου γιατί έχει πιο μεγάλο κάδο και είναι και πιο γερό. Οπότε ναι, τώρα θα σας δείξω εγώ τι θα βάλω μέσα στο γκάδο του μίξερ, τέλος πάντων εγώ θα τα βάλω σε ένα μπολ και θα ανεβώ πάρω να τα χτυπήσω και θα δείτε μετά τι θα φτιάξω. Εγώ θα σας πω τώρα τελικά, γιατί θα με ρωτήσετε, είμαι σίγουρη, αλλά θα το αφήσω και στην περιγραφή του βίντεο τα υλικά. Λοιπόν, είναι σαμπλέ, έχω και με σοκολάτα και με και άσπρο ζυμάρι και αυτή τη συγκεκριμένη συνταγή την κάνω στη δουλειά και κάνουμε τάρτες και είναι πάρα πολύ ωραία να κάνεις και μπισκότα, είναι πολύ ωραία συνταγή. Λοιπόν, είναι 360 γραμμάρια βούτυρο, καλό βούτυρο, πάρτε λούρπακ, 720 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 280 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια πούδρα αμυγδάλου, 3 αυγά και 1 πρέζα αλάτι. Όλα μαζί στο μίξερ, όλα μαζί. Θα ξεκινήσετε βέβαια πρώτα όπως σας τα είπα με τη σειρά, τέλος θα βάλετε τα αυγά. Στην αρχή θα είναι σαν... δεν θα φαίνεται δεμένη η ζύμη, θα νομίζετε ότι δεν έχει πετύχει, αλλά θα το αφήσετε να χτυπάει το μίξερ σε μια κανονική ταχύτητα, όχι πάρα πολύ γρήγορα. Μην πεταχτούν και όλα έξω, βάλτε το ξέρω εγώ στο 2, στο 3 και αφήστε το και θα γίνει ένα ζυμάρι από μόνο του με το φτερό. Θα σας πω και τις απλές σοκολάτας, είναι πάλι 360 γραμμάρια βούτυρο, 680 γραμμάρια αλεύρι, 40 γραμμάρια κακάο, 280 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια πούδρα αμυγδάλου και 3 αυγά. Και το αλάτι που σας είπα πριν, μία πρέζα. Αυτή είναι η συνταγή. Και αυτό εδώ είναι το ζυμαράκι μας. Βλέπετε πως είναι. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Θα βάλετε όσο αλεύρι σας λέω. Δεν θα βάλετε άλλο αλεύρι όσο ώρα το ανοίγετε. Δεν θα προσθέσετε άλλο αλεύρι γιατί θα γίνει αλλιώς το ζυμαράκι. Θα γίνει διαφορετικό, πιο σκληρό όσο αλεύρι σας λέω εγώ. Αν σας κολλάει στον πάγκο, βάλτε μία λαδόκολλα, βάλτε κάτι, όχι αλεύρι. Καθόλου αλεύρι. Ό,τι σας έχω πει στην συνταγή. Οπότε πάμε τώρα να ανοίξουμε τα χριστουγεννιάτικα μπισκοτάκια. Ζύμη που έχει μείνει, έχω τη λήξη με μεμβράνη και θα την φυλάξω στο ψυγείο. Θα σας δείξω αρχές του μήνα τι θα κάνω με την υπόλοιπη ζύμη χριστουγεννιάτικο και νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Κρατήστε τη συνταγή, γράψτε την και θα δείτε αρχές του μήνα τι θα σας φτιάξω. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω το μπισκότο. Μην νομίζετε ότι το ξέχασα. Δεν θα το πιάσω γιατί δεν φοράω γάντια, αλλά θα σας τα δείξω από πολύ κοντά. Λοιπόν, να τα μπισκοτάκια. Δείτε το πάχος πώς πρέπει να είναι. Το πάχος τους πρέπει να είναι αυτό, όχι πιο λεπτά. Γιατί καταρχήν καίγονται στο φούρνο, δεν είναι ωραία πιο λεπτά. Πρέπει να είναι έτσι, να καταλαβαίνεις τη γεύση από το βούτυρο. Πιστεύω να φαίνονται, ναι. Και από μακριά είναι αυτά.
έφαγα και έσκασα, αλλά το ευχαριστήθηκα να σου πω την αλήθεια. Και αύριο να φάω πάλι μουσακά, δεν με νοιάζει, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είχα να φτιάξω μουσακά πολύ καιρό, ρε παιδιά. Όταν ήμουν στο παλιό μας σπίτι, ενώ όταν μένα μαζί με τον Κωστή, είναι τώρα 2 χρόνια σίγουρα. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου έλειπε τόσο πολύ ο μουσακάς το παστίτσιο, γιατί η γιαγιά μου, όπως σας έχω ξαναπεί, έχει ταβέρνα και έχει παραδοσιακά φαγητά και έχει παστίτσιο και μουσακά. Οπότε εμείς τρώγαμε συνέχεια το καλοκαίρι και κάνει πολύ ωραίο μουσακά και παστίτσιο. Πιο ωραίους, πραγματικά. Γι' αυτό μάλλον δεν μου είχε λείψει. Τέλος πάντων, λοιπόν, με την παπλωματοθήκη, όπως θα είδατε, πάλι την έστρωσα. Παιδιά, δεν σας ξαναλέω πότε, όταν αρχίζω το βίντεο. Όποτε αρχίζω το βίντεο από χθες, σας λέω ότι θα στρώσω την παπλωματοθήκη. Δεν το ξαναλέω. Δεν μου τη φέρανε ούτε σήμερα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Και ελπίζω. Τι να πω τώρα, να μου τη φέρουν αύριο, έτσι είπε και χθες. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θα τη δείτε στο βίντεο όταν μου τη φέρουνε. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Εγώ μάλλον θα κάτσω να κοιμηθώ λιγάκι. Έχω ψηθεί πάρα πολύ και ο καιρός είχε αρχίσει και χαλάει και μάλλον θα βρέχει. Και δεν ξέρω, όταν πάει να χαλάσει ο καιρός, μου αρέσει να κοιμάμαι. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, αυτά. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, να μιλάμε συνέχεια. Μου αρέσει να μιλάμε και να μου στέλνετε μηνύματα και να σας απαντάω πάρα πολύ. Μου αρέσει να έχουμε επαφή από τα μηνύματα, γιατί δυστυχώς από πού άλλο να έχουμε επαφή. Εμένα με βλέπετε, αλλά εγώ δεν σας βλέπω από κάπου. Και να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μου, ένα like στο βίντεο και το κουδουνάκι να σας έρχεται ειδοποίηση όποτε ανεβάζω κάποιο βίντεο. Θα τα πούμε αύριο με χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Αρχίζω και μπαίνω σιγά σιγά στο κλίμα και άλλα πολλά. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά. Γεια σας.